Κυρίες μου, καλώς μου ήρθατε. Πολύ σας ευχαριστώ που θα περάσουμε παρεούλα την επόμενη ώρα. Να κουβεντιάσουμε, να πούμε ωραία πράγματα. Πράγματα μέσα από την ψυχή τη δική σας, που απευθύνονται στον κόσμο που έχει ανάγκη για να ανακουφίσει την ψυχή τη δική του. Τι κάνετε? Καλά. Άννα Μαρία, πώς είσαι? Μια χαρά, μια χαρά. Είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις ομάδες ψυχολογικής υποστήρηξης? Ναι, βεβαίως. Μέσα από τις δράσεις του ΕΒΖΟ. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε. Και έχουμε ήδη συμμετοχές, ο κόσμος έχει κινητοποιηθεί. Ναι, ναι. Έχουν ξεκινήσει ήδη και σχηματίζονται οι ομάδες. Και είναι καλό να έρθει και περισσότερος κόσμος. Οι ομάδες, να τις πούμε λίγο αναλυτικά. Θα τα πούμε και αυτά, να καλωσορίσω και τη Χρύσα που είναι εδώ στην παρέα μας. Χρύσα, είσαι παλαιότερο μέλος. Ναι, είναι παλαιότερο μέλος. Και έχεις ξανασυμμετάσχει σε αυτές τις ομάδες που ξεκίνησαν πέρυσι? Ναι, έχω συμμετάσχει και εγώ μία φορά σε μία ομάδα, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ, για να σας πω την εμπειρία μου, πώς συναντήθηκα με τις άλλες κοπέλες, πώς έγινε όλο αυτό το πολύ ωραίο που κάνει ο Σύλλογος ΕΒΖΟ για τους ανθρώπους με υπερκίνδυνο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος τώρα αυτή που ζούμε, οπότε είναι καλό ο ένας να βοηθάει τον άλλον, κατά τη δική μου άποψη. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ίσως να ντρέπονται ή να μην... να θέλουν να δείξουν δυνατοί και να μην έχουν τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό που κάνει ο Σύλλογος. Εγώ νομίζω ότι μια ψυχολογική βοήθεια είναι πολύ σπουδαία. Και θέλω να μου το πεις αυτό μετά, μέσα στην πορεία της ασθένειας, διότι εσύ συνεχίζεις τις θεραπείες σου. Ναι, κανονικά. Η ζωή συνεχίζεται. Όπως αυτό έλεγα προηγουμένως με την ψυχολόγο μας, όπως ένας καρδιακός, ας πούμε, παίρνει το φάρμακό του ή ένας διαβητικός το δικό του. Έτσι και ο καρκινοπαθής παίρνει την δική του θεραπεία. Θέλω και το συζητάω αυτό και με τις φίλες μου, ότι ο καρκίνος πρέπει να πάψει να είναι θέμα ταβού. Είναι μια αρρώστια σαν όλες τις άλλες. Θεραπεύεται αρκετές φορές. Εντάξει, είναι και λίγο θέμα τύχης, είναι αλήθεια, γιατί οι γιατροί προσπαθούν, έχουν κάποια όπλα, αλλά δεν έχουν τελειοποιηθεί ακόμα. Είναι προφανώς ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Όλοι μαζί που συμμετέχουν σε αυτό, και ο γιατρός και ο ίδιος το κεντρικό πρόσωπο πρωταγωνιστής της ιστορίας και η ψυχολογία του πώς θα λειτουργήσει και ο οργανισμός και η ψυχή και το πνεύμα και το σώμα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που λέγεται. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, αλλά είναι και θέμα τύχης. Είναι θέμα τύχης αν σε πιάσει χημειοθεραπεία, θέμα τύχης σε ποιο σημείο είναι. Από τι μέταλλο είσαι φτιαγμένος, γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι, άλλοι έχουν πιο δυνατή ψυχοσύνθεση. Ο ψυχολόγος μας εδώ ξέρει πάρα πολύ καλά να σας... Νομίζω ότι είμαστε όμως την καλύτερη δυνατή στιγμή από επιστημονικής άποψης. Είτε αυτό έχει να κάνει με το καθαρά, δεν ξέρω να το λέω και σωστά, βιολογικό κομμάτι, μάλλον το κομμάτι της παθολογίας. Πλέον οι επιστήμονες έχουν στα χέρια τους τα περισσότερα εργαλεία και τα περισσότερα όπλα που είχαν ποτέ για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ασθένειας και πολλών περισσότερων. Αλλά και στο κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης, πια υπάρχει τόσο εμπειρία όλων των προηγούμενων δεκαετιών, που κι εσείς πια ειδικοί, νομίζω, έχετε ένα μονοπάτι. Πώς θα προσεγγίσετε έναν ασθενή, πώς θα προσεγγίσετε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει ένα δικό του από καρκίνο, έναν άνθρωπο που φροντίζει έναν ασθενή με καρκίνο. Ζητούν οι άνθρωποι βοήθεια, Άννα Μαρία? Ναι, ζητάνε. Βέβαια, πιστεύω ότι δεν ζητάνε τόσο όσο πραγματικά έχουν ανάγκη, γιατί υπάρχει και λίγο στη κριτική κοινωνία και το θέμα του ταμπού, ή νιώθουν ότι χρειάζεται να το περάσουν μόνοι τους. Αλλά όσοι ζητάνε βοήθεια, τελικά βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουν μέσα στις ομάδες, είτε είναι από τη θέση του ασθενή, είτε είναι από τη θέση του φροντιστή, είτε είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν χάσει ένα δικό τους άνθρωπο, γιατί η ομάδα δίνει μια άλλη δυναμική στη βοήθεια που μπορεί να πάρει κανείς. Μέσα από την ομάδα, στην ουσία, λειτουργεί πάρα πολύ το κομμάτι που αφορά το μοίρασμα. Γιατί... Τις εμπειρίες μου, αυτά που κουβαλώ, ναι, ακριβώς, συναισθηματικά και πρακτικά. Mm-hmm.
Για πρώτα απ' όλα, ναι, νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Αυτό το βίωσες. Αυτό που λέει η Άννα Μαρία μου, γιατί εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωθα ότι είχα ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξη. Mm. Έτσι ένιωθα πάντα πολύ στερείστα. Συνήθως έτσι το βιώνουμε. Ναι, συνήθως έτσι. Πανταλήμετε, έχω ανάγκη δυνατή εγώ. Αλήθεια είναι, αλλά ήθελα να το δοκιμάσω έτσι και από περιέργεια και που ήξερα όλες τις, τα μέλη εκεί πέρα. Αλλά τελικά νομίζω ότι έκανα πάρα πολύ σωστά. Τι αλλαγές είδες μέσα σου, τι αλλαγές είδες? Καταρχήν αυτό που λέει η ψυχολόγος μας ότι υπάρχει άλλη δυναμική όταν είσαι σε μία ομάδα, έχει δίκιο, διότι ακούσα τις απόψεις των άλλων ατόμων, πώς το βιώνουν, κάτι που ενδεχομένως εσύ να μην το είχες σκεφτεί και στην τελική να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, σύν το γεγονός ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ενώνεσαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους και μετά τους ψάχνεις να δεις τι κάνουν, πώς είναι, πώς πάνε. Είναι το ανθρώπινο κομμάτι. Είναι το ανθρώπινο κομμάτι. Δηλαδή η ομάδα για μένα είναι πιο σπουδαία από την ατομική συνεδρία, τουλάχιστον έτσι το βιώνω mm-hmm. εγώ. Mm-hmm. Νομίζω ότι ναι. Επιπλέον. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ντρέπονται οι άνθρωποι που το βιώνουν και να ζητάνε βοήθεια από τέτοιους συλλόγους όπως είναι ο δικός μας. Εδώ τα μαθήματα αυτά παρέχονται δωρεάν. Ναι, όσοι ναι. συμμετέχουν μπορούν να το κάνουν δωρεάν. Είναι διαδικτυακά, που σημαίνει ότι δεν έχουμε και το φόβο ναι. του θα συγκεντρωθούμε πολλοί άνθρωποι σε ένα χώρο. Ο κορονοϊός ακόμα ορίζει τις ζωές μας σε ένα μεγάλο βαθμό. Άρα έχετε πάρει τα μέτρα σας και τις αποστάσεις ναι. τέλος πάντων όπως πρέπει να είναι. Ακούγα πριν να μιλάς, Άννα Μαρία, που έλεγες ότι απευθυνόμαστε και στους ασθενείς και στους φροντιστές και μετά θα πάω στους ανθρώπους που βιώνουν το δικό τους το πένθος. Είναι μία διαδικασία, είναι μάλλον μία ασθένεια που δεν πλήττει μόνο τον ίδιο τον ασθενή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί πλήττει όλο το σύστημα. Είναι μαζί με τον ασθενή, πιστεύω ότι όλη η οικογένεια συμμετέχει μέσα σε αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που θα εμφανιστεί η ασθένεια, αλλάζει όλη η ζωή να. Και του ανθρώπου, αυτό ξέρει να το πει καλύτερα η Χρύσα, αλλά και όλης της οικογένειας. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ψυχική επιβάρυνση πέρα από αυτόν που ο ίδιος βιώνει την ασθένεια, σε αυτόν που αναλαμβάνει τη φροντίδα του. Γιατί είναι πάρα πολλά. Όλες οι θεραπείες παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, οι εξετάσεις και όλα αυτά χρειάζονται μεγάλη ψυχική δύναμη για να μπορέσει κάποιος να ανταποξέλθει και να μπορέσει και να υποστηρίξει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι γιατί, ας πούμε, είναι σημαντική μία ομάδα. Συνήθως όταν υπάρχει μία τέτοια ασθένεια εμφανιστεί στην οικογένεια, ο ίδιος ο ασθενής δεν το μοιράζεται με τους δικούς του. Αυτό που βιώνει. Ακριβώς. Τα δύσκολα τα συναισθήματα. Τα δύσκολα συναισθήματα. Γιατί δεν θέλει να τους στενοχωρήσει, γιατί δεν θέλει να τους φορτώσει περισσότερο. Και οι γύρω του δεν τολμούν πολλές φορές να μπουν στα δύσκολα συναισθήματα. Πάλι γιατί δεν θέλουν να το φέρουν σε δύσκολη θέση, γιατί και οι ίδιοι αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα με όλο αυτό που συμβαίνει. Οπότε πάρα πολλές φορές μπορεί να έχεις βοήθεια μέσα στην οικογένεια, μπορεί να σε όλα τα πρακτικά θέματα να είναι εκεί, αλλά στο πολύ σημαντικό, το να μπορείς να πεις το πιο απλό πράγμα, ας πούμε, ότι φοβάμαι, να. Δεν μπορείς να το κάνεις. Λείπει αυτή η συναισθηματική επικοινωνία. Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς ότι λείπει, είναι ότι προσπαθώντας να προστατεύσει το ένα μέλος το άλλο στην οικογένεια, τελικά μπαίνει ένα τείχος και κανείς δεν μιλάει γύρω από τα πράγματα που είναι τα πιο σημαντικά. Δεν βλέπουμε τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, που λέμε με κάποιο τρόπο. Προσποιούμαστε για ότι είμαστε δυνατοί. Πολλές φορές συναντώ περιπτώσεις οικογενειών, σχέσεων, ανθρώπων, όπου ο ίδιος ο ασθενής μοιάζει να έχει πολύ περισσότερη ψυχική δύναμη από τους φροντιστές, από τους οικείους του. Να καταραίουν γύρω mm-hmm. και ο ασθενής να είναι αυτός που τελικά μοιράζει και κουράγιο και δύναμη στους ναι, ανθρώπους γύρω αυτό του. Είναι αλήθεια τώρα που το λες, Ανδριανή. Μου έχει κάνει και εμένα πάρα πολύ εντύπωση, διότι όταν πρωτοέμαθα για την ασθένειά μου, όλοι γύρω μου είχαν αρχίσει
η κατάρρευση, όπως λες, κλάμα. Δηλαδή, ένιωθα ότι εγώ είμαι πάρα πολύ καλά και ότι οι άλλοι έχουν το πρόβλημα. Κάπως έτσι το έγινε. Πρέπει να τους στηρίξεις εσύ τελικά, να τους κάνεις εσύ αυτό στην πλάτη. Έλα και θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλοι μία αλυσίδα. Δηλαδή, αν εσύ δεν είσαι καλά και η μαμά σου δεν θα είναι καλά και το παιδί σου δεν θα είναι καλά, γιατί θα σε βλέπουν και θα καταλαβαίνουν. Είναι λογικό να μην θέλεις να πεις κάποια πράγματα στους πολύ δικούς σου ανθρώπους, γιατί γνωρίζεις την ψυχοσύνθεσή τους, ξέρεις ποιοι θα καταρρεύσουν. Οπότε κάνεις και εσύ επιλεκτικά κάνεις τη συζήτηση. Άρα η ομάδα, αυτού του τύπου οι ομάδες λοιπόν, θα σε βοηθήσουν να μοιραστείς άλλα πράγματα. Την αλήθεια σου θα πεις εκεί. Την αλήθεια σου που δεν μπορείς να την πεις, ας πούμε, στο παιδάκι σου. Ναι. Δεν θα την πεις την αλήθεια σου. Ή ο σύντροφός σου μπορεί να στεναχωρηθεί. Δεν θα του πεις κάποια πράγματα. Αυτό ακριβώς κάνει αυτή η ομάδα. Αυτή η ενδυνάμωση που δίνει, το να πηγαίνεις σε ένα κοινό σημείο συνάντησης, να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο και να βγάζεις έξω όλα όσα σε βαραίνουν και σε ταλαιπωρούν. Αυτό τελικά, εκτός το ότι βγάζει βάρη από πάνω σου, σε δυναμώνει να προχωρήσεις την επόμενη μέρα πιο δυνατά, δηλαδή επί του πρακτέου πώς λειτουργεί. Μα σίγουρα βοηθάει. Όταν λες την αλήθεια σου, όποια αλήθεια και να είναι αυτή, πέρα από την αρρώστια, γενικά σε όλους τους τομείς της ζωής, η ψυχή ανακουφίζεται. Ό,τι και να είναι αυτή η αλήθεια. Όταν εσύ ήρθες πρώτη φορά με τα χέρια, στα χέρια σου με τις πρώτες εξετάσεις και συνειδητοποίησες ότι έχεις καρκίνο και σε ενημέρωσαν οι γιατροί ότι έχεις καρκίνο. Οι σκέψεις σου ποιες ήταν? Είναι μια αρρώστια που θα την παλέψω. Έτσι είναι έτσι. Ζωή. Είμαι πραγματίστρια. Εγώ από μικρή ήμουν έτσι. Δηλαδή, αν και καλλιτέχνης, ναι, όχι, ήμουν πραγματίστρια. Δηλαδή, από τη στιγμή που γεννιόμαστε, ξέρουμε ότι θα υπάρξει ο θάνατος. Το ενδιάμεσο είναι ένα πάρτι, ό,τι πάρτι είναι αυτό για τον καθένα μας. Και αυτό είναι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα συμβεί. Μπορεί να μην είναι από καρκίνο, μπορεί να είναι από ένα ατύχημα. Λέτε. Θέλω να πω, δεν θα κάτσω να σκάσω, ούτε θα αγχωθώ για πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω. Δεν μπορώ να τα ελέγξω. Λίγησες, υπήρξαν στιγμές. Όχι, όχι. Να σας πω την αλήθεια. Όχι. Είναι αυτό που λέει στην αρχή, είναι μία πάστα ανθρώπου. Ακριβώς. Είσαι μία πάστα ανθρώπου που έχει αντοχές, ψυχικές αντοχές. Δεν φοβάμαι, δεν τα πάω καλά με το φόβο εγώ. Δεν μ' αρέσει να φοβάμαι. Εδώ θα σε φέρω να κάνουμε μαζί εκπομπές όλη μέρα, κάθε μέρα. Δεν μ' αρέσει να φοβάμαι καθόλου. Αλλά όχι, δεν φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα. Βέβαια, ίσως να μιλάω από μια πλεονεκτική θέση, γιατί εγώ δεν πονούσα. Δεν είχα τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι δεν θα είχα θέμα, όχι. Ναι. Αντιμετωπίζεις μία ασθένεια που ενδυνάμει, όπως και οποιαδήποτε άλλη ασθένεια, μπορεί να σου στερήσει τη ζωή. Δηλαδή, ναι, αλλά έχεις και αύριο μπορεί να στερηθεί η ζωή σου από κάτι άλλο. Άρα για ποιο λόγο να καθόμαστε να το συζητάμε? Ναι. Και για ποιο λόγο να είναι ταμπού? Και πραγματικά αυτό που είπε Άννα Μαρία, ότι στην κριτική κοινωνία είναι ταμπού, μου έχει κάνει και εμένα πολύ εντύπωση πόσο πολύ το φοβούνται. Καλά, μέχρι πριν από λίγο καιρό, ή μάλλον όχι, και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν αναφέρονται στον καρκίνο ως καρκίνο. Ναι, το κακό ή η κακιά αρρώστια έχει το διάφορο τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι λάθος. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος βέβαια αυτό. Δηλαδή, για ποιο λόγο να φοβάσαι να πεις την αρρώστια? Πώς λειτουργεί αυτό όταν δεν το λέμε, όταν το κρύβουμε, όταν εμείς οι ίδιοι δεν λέμε την. Ακόμα και τη λέξη. Πώς λειτουργεί στο υποσυνείδητό μας? Σίγουρα δεν βοηθάει καθόλου. Γιατί είναι ένας τρόπος απλά να, αυτό που λέμε, να εξορκίσω το κακό, αλλά στην ουσία δεν εξορκίζεται τίποτα, απλά δεν αφήνεις τον εαυτό σου, ούτε και τον περίγυρο ελεύθερο, να μιλήσεις για αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Και αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας και για αυτόν που το βιώνει, αλλά και για τους γύρω του. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι. Γι' αυτό και στην ομάδα μέσα μιλούσαμε και λέγαμε καρκίνος. Δεν λέγαμε ούτε υπάρατος νόσο, ούτε είναι καρκίνος. Είναι καρκίνος στο στήθος, είναι καρκίνος στο παχαιέντερο. Είναι, λέμε διαβήτης, εγκυριοειδή, ναι, λέμε τη λέξη. Λέμε, μιλάμε ξεκάθαρα.
όχι μόνο για την ασθένεια, αλλά για οποιοδήποτε συνέστημα ή δύσκολο. Δηλαδή, μιλήσαμε πολύ και για το θάνατο. Ναι. Που είναι κάτι που, όλων μας. Που είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Ακριβώς. Είναι ο μεγαλύτερος φόβος όλων μας. Και είναι κάτι που το αποφεύγουμε και όλοι. Αλλά εάν δεν εκφράσουμε αυτό το φόβο και δεν το μοιραστούμε, είναι κάτι που συνεχίζει να υπάρχει μέσα μας. Δεν σημαίνει ότι αν δεν μιλάμε δεν υπάρχει. Οπότε... Κρύβομαι πίσω από το δάχτυλο. Ναι, θα το μιλήσω μάλλον. Η Χρύσα είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου που μάλλον αποτελεί εξαίρεση. Καλά, η Χρύσα ήταν δυνατή... η αισιόδοξη. Χρειάζεται και αυτό το μέλος πάντα στην ομάδα. Την ίδια ώρα υπάρχουν και άνθρωποι που βυθίζονται σε απέραντη θλίψη. Ναι. Στην κατάθλιψη ενδεχομένως. Δηλαδή έχουν κλινική κατάθλιψη. Δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, Άννα Μαρία. Πολύ σωστά. Ή έρχονται ήδη επιβαρημένοι, κουβαλούν πράγματα δικά τους και έρχεται και τους βρίσκει και ο καρκίνος και τους ισοπεδώνει. Mm-hmm. Μπορεί να μας ακούν τώρα και να λένε ποιες ομάδες, ποια ψυχολογική στήριξη, εγώ δεν έχω κουράγιο ούτε να φτάσω μέχρι το νοσοκομείο να πάω να κάνω τη θεραπεία μου. Και δεν βλέπω τίποτα αισιόδοξο αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Όλα έχουν πάει χάλια. Στράφει όλη μου η ζωή. Ήρθε αυτός ο καρκίνος και με ισοπαίδωσε. Εκεί τι περιθώρια έχουμε βελτίωσης? Αυτοί οι άνθρωποι από πού μπορούν να κρατηθούν? Πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και όπως ακριβώς έτσι όπως το περιέγραψες, υπήρχαν τέτοια άτομα στην ομάδα που όταν ξεκινήσαμε ήταν ότι εμένα η ζωή μου έχει τελειώσει. Ήρθαν, ναι. Ότι εμένα η ζωή μου έχει τελειώσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος και εντάξει ήρθα εδώ πέρα έτσι για να πω ότι ήρθα, αλλά δεν ισχύει ότι τελειώνει κάτι, γιατί όσο υπάρχουμε και ζούμε, τότε η ζωή είναι εδώ και πάντα υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης. Και η βελτίωση δεν, δηλαδή, ειδικά από τη δική μου την πλευρά δεν μπορώ να κάνω κάτι για τον καρκίνο, αλλά όμως στην καθημερινότητα ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Είτε αυτό έχει να κάνει με το να κάνει μια απλή βόλτα, να μαγειρέψει το αγαπημένο του φαγητό, οτιδήποτε. Το σημαντικό μέσα στην ομάδα είναι ότι η βοήθεια δεν έρχεται μόνο από αυτά που θα πει, ας πούμε, ο ψυχολόγος. Η βοήθεια έρχεται από τα μέλη προς τα άλλα μέλη. Δηλαδή, το δυναμικό που έχει ο καθένας, παραδείγματος χάρη, η αισιοδοξία που είχε η Χρύσα και ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα, βοήθησαν άλλα μέλη να δουν διαφορετικά τα πράγματα. Και αντίστοιχα, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορείς να νιώσεις χρήσιμος. Δηλαδή το... Και για τους άλλους. Για τους άλλους, ακριβώς. Δηλαδή, όταν βλέπεις και μια άλλη ιδιότητα την ίδια ώρα. Ναι, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζω να το κατάφερα μέσα στην προηγούμενη ομάδα, να σταματήσει να είναι συνυφασμένη η ζωή του ανθρώπου, του εκάστοτε, με τη λέξη καρκίνος. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ συχνό, με το που εμφανίζεται η ασθένεια, να ξεχνάει ο καθένας ότι είναι και σύζυγος και μάνα και κόρη και έχει και άλλες ταυτότητες. Και γίνεται ένα με την ταυτότητα κουρκινοπαθή. Εγώ προσπάθησα να τονίσω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής. Τα υπόλοιπα όμως συνεχίζεις να είσαι και χρειάζεται να βρεις το θάρρος και τη δύναμη να τα καλλιεργήσεις πολύ περισσότερο. Και εντάξει, να φροντίζεις το καρκίνο, αλλά να του δώσεις ένα χώρο στη ζωή σου και όχι να καταλαμβάνει όλη σου τη ζωή. Να είναι επικεφαλίδα. Χρύσα, το είδες αυτό να συμβαίνει σε σένα? Όχι, εγώ ήθελα... καταρχήν, ναι, εννοείται ότι με βοήθησε όλο αυτό, αλλά ήθελα να πω τώρα, αυτή ήταν η σκέψη μου, ότι η ζωή συνεχίζεται, Αντριάννη, δηλαδή δεν μπορεί ό,τι και να έρθει στη ζωή μας να μας ισοπεδώσει. Η ζωή συνεχίζεται, δηλαδή θα σηκωθείς το πρωί, θα κάνεις την οργάνωση της ημέρας σου, όσο σου το επιτρέπουν οι δυνάμεις σου, στη δική μου περίπτωση, εν πάση περιπτώσει. Ευτυχώς έχω εγώ την ευτυχία να μπορώ να δουλέψω και από το σπίτι μου. Δεν μπορεί δηλαδή να σταματήσουν τα πάντα στο άκουσμα μιας ασθένειας. Δεν γίνεται αυτό.
Και να σας πω και κάτι για μένα προσωπικά, πιο σκληρή είναι η αρρώστια του Αλτσχάιμερ που λέγαμε προηγουμένως, Άννα Μαρία, που δεν θυμάσαι τι είσαι, ποιος είσαι, τις αναμνήσεις σου, το παιδί σου. Αυτό για μένα είναι πιο δύσκολο από αυτό που βιώνω εγώ τώρα. Είδες αλλαγές στη ζωή σου, εσύ έφερες αλλαγές στη ζωή σου. Επειδή τώρα ζούμε και σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, η αλήθεια, βέβαια εμείς σαν Έλληνες έχουμε 10 χρόνια που ζούμε δύσκολα με την κρίση. Μετά ήρθε και ο κορονοϊός, ο οποίος ήταν κάτι πολύ σοβαρό και είναι πολύ σοβαρό θέμα. Είχε ανατρέψει τα πάντα. Άρα η αλλαγή στη δική σου ζωή είναι από όλα τα υπόλοιπα, όχι από τον καρκίνο. Η αλλαγή που, ας πούμε, αυτό που δεν μπορώ να κάνω είναι να ταξιδέψω. Να. Γιατί έχω τις χημειοθεραπείες μου αναδιαστήματα. Mm-hmm. Αλλά και η εποχή δεν μου επιτρέπει να ταξιδέψω. Δηλαδή, ακόμα και υγιής αν ήμουνα, πάλι είναι πρόβλημα. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι όλα περίεργα. Είναι μια οπτική αυτή. Είναι μια οπτική ενός ανθρώπου που το βιώνει. Και να σου ολοκληρώσω κιόλας, ας πούμε. Τη δουλειά μου τι κάνω μέσα στο σπίτι, τις ζωγραφιές, τα λογότυπα, ό,τι χρειαστεί, δεν έχει αλλάξει. Απλά είναι με μειωμένη ταχύτητα στην περίπτωσή μου. Αν τώρα ήμουνα σε μια άλλη δουλειά έξω, ίσως να είχα μια άλλη άποψη, mm-hmm. να μιλούσαμε λίγο διαφορετικά, αλλά... Όχι, εγώ εσύ αυτό βιώνεις και εγώ αυτό βιώνω, ναι. Έχουμε πάντα όμως μία τάση, δεν ξέρω αν το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, αν το κάνουν οι αισιόδοξοι, οι δυνατοί άνθρωποι, να σκέφτονται ότι, ναι μωρέ, εγώ τελικά δεν είμαι σε τόσο κακή θέση και κατάσταση. Ναι. Δηλαδή ακούω τη Χρύσα μονίμως να δικαιολογεί και να νιώθει ευγνώμων για πράγματα και να σκέφτεται ότι έχουμε πάρα πολύ καλά τελικά. Μα, Άννα Μαρία, να πω κάτι. Και αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ και μιλάμε, εμείς οι τρεις, πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη που είμαστε εδώ και που μοιραζόμαστε αυτή την ωραία συζήτηση. Δηλαδή πρέπει να νιώθουμε τη στιγμή, να τη ζούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό πάντα το είχα, δηλαδή και από παλιά και πριν την... Δηλαδή βγαίνεις να μην αφήνεις τη ζωή να τρέχει. Να σου φεύγει μέσα να από φεύγει. Φεύγει. Γιατί το κάνουμε αυτό και αναγκαστικά καμιά φορά το κάνουμε λόγω άγχους. Συνειδητότητα μηδέν. Την παίρνει η καθημερινότητα. Την παίρνει η καθημερινότητα, ναι. Σκέφτομαι τους φροντιστές που εντελώς ενοχοποιημένα ίσως προσεγγίζουν όλη αυτή την κατάσταση και δεν βάζουν ποτέ τον εαυτό τους στο επίκεντρο, οποιαδήποτε ασθένεια και αν έχει ο δικός τους άνθρωπος, όταν μπαίνεις στη θέση του φροντιστή, χάνεσαι. Χάνεις τον εαυτό σου, χάνεις την καθημερινότητά σου και δεν αναζητάς και βοήθεια. Γιατί λες, εγώ θα πάω για βοήθεια. Άλλος έχει το πρόβλημα. Εγώ θα κάνω αυτές τις πολυτέλειες. Εκεί τι καμπανάκι χτυπάμε. Απόλυτο δίκιο έχεις αυτό, Ανδριανή. Οι φροντιστές πιστεύω ότι παίρνουν πάνω τους ένα βάρος που είναι πολύ δυσανάλογο με αυτό που κανονικά θα τους αναλογούσε. Mm. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν είναι σε αυτή τη θέση να παίρνουν βοήθεια και να πέρα από τη βοήθεια που θα πάρουν για να μπορούν να είναι οι ίδιοι δυνατοί, για να μπορέσουν να υποστηρίξουν και τον άνθρωπο που χρειάζεται να υποστηρίξουν, να κάνουν πράγματα και για να φροντίσουν τον εαυτό τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε αυτοφροντίδα. Βέβαια δεν είναι μόνο για τους φροντιστές αυτό. Αυτό το συζητήσαμε και μέσα στην ομάδα και αφορά οποιοδήποτε άνθρωπο το κομμάτι αυτό. Και η αυτοφροντίδα δεν είναι κάτι ιδιαίτερα, ας πούμε, περίεργο ή έξω από εμάς ή κάτι που είναι μια πολυτέλεια. Αυτοφροντίδα σημαίνει να δώσω χρόνο στον εαυτό μου, να δώσω χώρο στον εαυτό μου, να δω κάποιες δικές μου ανάγκες, να φροντίσω να περάσω όμορφα κάποιες στιγμές, να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω, να διαβάσω ένα βιβλίο, να ακούσω μουσική, να δω τους φίλους μου. Αυτά είναι πράγματα που είναι πολύ απλά, αλλά ειδικά για τους φροντιστές, όταν μπαίνουν σε αυτή τη θέση, θεωρούν ότι δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Γιατί, να ζήσουν τη ζωή τους, να τη χαρούν τις μικρές στιγμές. Όχι μόνο να τη χαρούν, αλλά ότι ακριβώς επειδή νιώθουν μια ενοχή, επειδή δεν βιώνουν οι ίδιοι την ασθένεια, θεωρούν ότι
δεν έχουν το δικαίωμα να επιτρέψουν στον εαυτό τους να απολαύσει κάποια πράγματα από τη ζωή. Και αυτό είναι ένας τρόπος να επιβαρύνεις ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γιατί και ένας φροντιστής ο οποίος δεν θα φροντίσει τον εαυτό του, τελικά δεν θα μπορέσει και να σταθεί με τον τρόπο που χρειάζεται να σταθεί στον άνθρωπο που χρειάζεται την υποστήριξη. Όσα υπόθηκαν σήμερα σε αυτή την κουβέντα, νομίζω ότι είναι μικρά μαθήματα ζωής ή μεγάλα μαθήματα ζωής για τους ανθρώπους που μας βλέπετε, που παρακολουθούν αυτή την κουβέντα τώρα. Μακάρι να κινητοποιήσαμε έστω και έναν. Να έρθει κοντά σας, να συμμετάσχει στις ομάδες. Τις πληροφορίες τις βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε, να δηλώσετε συμμετοχή. Κάντε το βήμα. Δείτε αν σας ταιριάζει. Και αν δεν σας ταιριάξει, τέλος πάντων μη συμμετάσχετε. Αλλά δοκιμάστε το να δείτε τι είναι αυτό για το οποίο εμείς μιλάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για όσα μοιραστήκαμε. Και εμείς σας. Να είσαστε και καλά. Σας ευχαριστούμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα συναντήσουμε τη Μαρία την Κανδεράκη για να μιλήσουμε για αρχές, για νέες αρχές και πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε νέα ξεκινήματα στη ζωή μας, έχοντας όμως πρώτα κλείσει τους προηγούμενους κύκλους, έχοντας κάνει τους αποχαιρετισμούς που πρέπει να κάνουμε όπως τους αξίζει να γίνει. Σε λίγα λεπτά κοντά.